ενωμένοι, δυνατοί, αποφασισμένοι. Οργανώνουμε την πάλη μας απέναντι στην πολιτική που μας μαυρίζει τη ζωή. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας και δυναμώνουμε την προσπάθειά μας για να πετάξουμε έξω από αυτά τους εργατοπατέρες, αυτές τις βδέλες, τα τσιράκια των αφεντικών, τους βαστάζους των κυβερνήσεων. Φοβούνται την οργανωμένη πάλη των εργατών. Τρέμουν τα συλλογικά και δημοκρατικά αποφασίζουν οι εργάτες τους αγώνες τους, την πάλη τους. Σκιάζονται με τις απεργίες μας. Γι' αυτό όλοι τους, κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, εργοδοσία, εργατοπατέρες, δεν θέλουν να κουνιούνται φύλο. Παίρνουν νόμους που βάζουν εμπόδια στην απεργία, στους αγώνες μας, τους ναρκοθετούν, όπως το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης που δεν πήρε καν απόφαση. Δεν θα τους περάσει όμως, όπως και σήμερα. Το όνειρό τους να σκύψουμε το κεφάλι, να το κάνουμε φιάλτη, οργανώνοντας καλύτερα την πάλη μας. Η απεργία σήμερα δίνει αποστομωτική απάντηση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να καταδικάσουμε το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που ιδιωτικοποιεί την ασφάλιση. Η Νέα Δημοκρατία δεν φέρνει απλά ένα νέο νόμο. Εφαρμόζει κατά γράμμα το νόμο Κατρούγκαλου, αφού η αρχιτεκτονική του παραμένει απαράλλακτη. Οπότε δικαίως ονομάζεται από τους εργαζόμενους ως νόμος Βρούτσι Κατρούγκαλου. Τι λέει λοιπόν αυτός ο νόμος? Πρώτον, ανοίγει το δρόμο σε νέα επιδρομή με τους τρεις πυλώνες του συστήματος Πινοσέτ, όπου η ανταποδοτική σύνταξη θα βασίζεται στο ρίσκο και στο χρηματιστηριακό τζόγο. Το κράτος θα εγγυάται μονόχα την κατώτερη εθνική σύνταξη που παραμένει στα άθλια επίπεδα των 384 ευρώ για 20 χρόνια και των 340 με 15 χρόνια εργασίας. Ο εργαζόμενος δηλαδή θα πληρώνει τις εισφορές του. Το τι θα λάβει όμως θα κριθεί από το αποτέλεσμα της επένδυσης. Αν πάει καλά η επένδυση, θα πάρει κάποια σύνταξη. Αν όχι, κρίμα χάσατε. Θεωρεί επίσης τα πάνω από 140 δις που κλάπηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους εργοδότες και το κράτος, ως αγύριστα, με ό,τι αυτό κι αν συνεπάγεται για τους σημερινούς εργαζόμενους στην ποιότητα των παροχών υγείας, νοσηλείας, μητρότητας. Παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές από το 2010 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, στις αναπηρικές, στις συντάξεις κυρίας και στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων. Ενταφιάζονται οριστικά η 13η και 14η σύνταξη μαζί και το ΕΚΑΣ. Επισφραγίζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για άντρες και γυναίκες που έθεσε ο νόμος Κατρούγκαλου με προοπτική αύξησης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Πετάει εκτός δημοσίου ασφαλιστικού συστήματος μεγάλες κατηγορίες νέων εργαζομένων. Ποιος εργαζόμενος σήμερα θα έχει 30 και 40 χρόνια συνεχούς ασφαλισμένης εργασίας? Ποιοι εργαζόμενοι περιπλανιούνται από τα ολιγόμενα προγράμματα από την ανεργία και πάει λέγοντας? Πόσοι είναι αυτοί που δουλεύουν μαύρα, που δουλεύουν τετράωρα μερικές μέρες το μήνα? Πώς όλοι αυτοί θα μαζέψουν τα ένσημα? Απάντηση, δεν θα τα μαζέψουν. Η ένταξη του ΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ ανοίγει το δρόμο στην παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, αρχίζοντας από τις επικουρικές. Βάζουν στο χέρι και τα αποθεματικά του ΤΕΑΕΠ περίπου 8 δις ευρώ. Τα στοιχεία λοιπόν μιλούν από μόνο τους. Ποιος νέος εργαζόμενος που ξεκίνησε τον εργασικό του βίο στα χρόνια της κρίσης ή και πιο πριν, που είναι σήμερα στις πιο παραγωγικές ηλικίες, θα καταφέρει να έχει 40 χρόνια εργασίας και μάλιστα ασφαλισμένης? Ποιος εργαζόμενος θα έχει 35 έτη δουλειάς
όταν η καταγεγραμμένη ανεργία όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται σταθερά πάνω από το 1 εκατομμύριο, πού θα βρουν οι εργαζόμενοι τα ένσημα για να πιάσουν αυτές τις νόρμες, ποιος νέος εργαζόμενος που έχει πάει τις απολύσεις με το κουτάλι, που έχει δουλέψει με όλες τις μορφές της ευέλικτης εργασίας και περιπλανιέται από δουλειά σε δουλειά, θα έχει τα 12.000 ένσημα. Η σύνταξη βγαίνει μέσα από το ποσοστά αναπλήρωσης που διαμορφώνει κάθε κυβέρνηση πάνω στα χρόνια ασφάλισης και επιπλέον πάνω στο συντάξιμο μισθό. Τι σύνταξη και τι παροχές θα έχουν οι εργαζόμενοι που είδαν σε μία νύχτα τον κατώτατο μισθό στα 5,86, που οι νέοι εργαζόμενοι αμείβονται με 430 ευρώ. Τι σύνταξη θα έχουν εργαζόμενοι που όλα αυτά τα χρόνια εργάζονται τετράωροι και παίρνουν μισθό έως 250 ευρώ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ανάπτυξη ήρθε για όλους και άλλες τέτοιες μπαρούφες που μόνο στόχο έχουν να μας κάνουν να αποδεχθούμε αυτή την άθλια ζωή που ζούμε καθημερινά εμείς και οι οικογένειές μας, η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή την αλήθεια τη ζούμε καθημερινά τόσο εμείς οι εργαζόμενοι, όσο και οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι ΕΒΕ, οι συνταξιούχοι. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Είναι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια τροφίμων όπως τα διαλογητήρια. Είναι η γιγάντωση των ευέλικτων μορφών εργασίας, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες και φέτος ξεπέρασαν στις νέες προσλήψεις τις σταθερές εργασιακές σχέσεις, όπως γίνεται στους χώρους επισητισμού τουρισμού, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, την Πιερία και αλλού. Είναι η εκτείναξη της ενοικιαζόμενης εργασίας, της εργολαβικής απασχόλησης σε μεγάλα εργοστάσια όπως τα ΕΛΠΕ, στην Άμστελ, στον Παρβαστάτη και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Είναι η παντελής έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας που έχει οδηγήσει σε πρωταφανή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των θανητηφόρων σε κλάδους όπως το μέταλλο, η ανακύκλωση, τα τρόφιμα. Είναι η κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων, προβλέποντας ακόμα περισσότερες ρήτρες που μπορεί να αξιοποιεί η εργοδοσία, μετατρέποντας παράλληλα τον Υπουργό Εργασίας σε Γενικό Άρχοντα. Αυτά βιώνουν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό, που ενώ υπάρχει σύμβαση, αυτή έχει μείνει στα χαρτιά για να εξεταστεί, όπως λένε, το κόστος που θα έχει στην ανταγωνιστικότητα. Όλα τα παραπάνω έχουν τη σφραγίδα εναλλάξ όλων των κυβερνήσεων. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τη δουλειά εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από αυτό το βήμα σήμερα λέμε πως είναι κοροϊδία το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης για συμμετοχή στις σημερινές απεργίες. Όποια πέτρα και ασηκώσεις, φαίνονται καθαρά οι ευθύνες τους. Είναι άλλωστε το λιγότερο ηρωνικό αυτοί που έφεραν τον νόμο για την κατάργηση της απεργίας να καλούνε σήμερα σε απεργία. Είναι παράλογο και ενδεικτικό ότι ως κυβέρνηση διατήρησε τον κατώτατο και υποκατώτατο μισθό στα άθλια επίπεδα του 2012, ενεργοποίησε τον κατάπτυστο νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, εμπλούτησε το αντεργατικό οπλοστάσιο με νέους νόμους, τους οποίους διατηρεί και επεκτείνει η Νέα Δημοκρατία, επειδή αυτοί δίνουν τη δυνατότητα στην εργοδοσία να παρακάμπτει ακόμα και αυτές τις σχετικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, τραβώντας προς τα κάτω τον μέσο μισθό στο δικό τους δημιούργημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν λέει τίποτα. Αυτοί είναι που δημιούργησαν το ασφαλιστικό με τη συμβολή του νόμου Κατρούγκαλου στη κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης που έχει αναγνωριστεί από τους επιχειρηματικούς ομίλους και αποτελεί τη βάση για την παραπέρα κλιμάκωση, ή στην υγεία που καταγγέλει την άδεια κατάσταση στα νοσοκομεία, παριστάνοντας πως δεν ξέρει τίποτα για την υποχρωματοδότηση και την υποστελέχωση, τις γενικευμένες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις
την αύξηση των πληρωμών για τα λαϊκά στρώματα. Τέρμα πια η κοροδία τους, οι εργαζόμοι να μην τσιμπήσουν ξανά στην ψηφοθυρία τους. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτή η θλιβερή πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα δεν φτασιδιώνεται όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν τόσο οι ξεπουλημένοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα υπουργοί και βουλευτές στα τηλεοπτικά πάνελ, όσο και η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ που συντάσσεται ανοιχτά με αυτούς. Τέτοια χαρακτηριστικά γεγονότα ήταν οι αποφάσεις της ηγητικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ να ορίσει ένα συνέδριο παροδία διάρκειας μόλις μίας ημέρας με διαδικασίες fast track, χωρίς μάλιστα να ανακοινώνουν ούτε τα στοιχειώδη, όπως το μέρος και τις ώρες διεξαγωγής, το χρονοδιάγραμμα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τη διαδικασία νομιμοποίησης των αντιπροσώπων. Η άθλια στάση της ίδιας ομάδας και των ανθρώπων της ενάντια στην απεργία και στην κοινωνική ασφάλιση. Να συνδικαλιστές, να μάλαμα. Ακούστε τι λένε για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ λέει «Πολύ κακό για το τίποτα». Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης μας λέει ότι ούτε το 25% από όσα λέει το ΠΑΜΕ είναι αλήθεια. Είναι αυτός ο νέος πρόεδρος, ο οποίος όμως είναι από την ίδια παλιά πάστα του εργατοπατερισμού. Άξιος ο μισθός του Κύπρου Αγωνικού. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ο οποίος μας λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για απεργία. Και σε μία σειρά άλλα εργατικά κέντρα, οι προέδροι τους και οι παρατάξεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, όπως το Κιλκής, στη Νημαδία, στην Κατερίνη, πίνουν το καφεδάκι τους γιατί έβαλαν πλάτη για να μην πάρθει απόφαση. Στην ίδια αντίπερα όχθη στέκονται με συνέπεια τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Τα συνδικάτα δηλαδή που τις ίδιες μέρες οργώσανε τους χώρους δουλειάς για να προετοιμάσουν την επιτυχία της σημερινής απεργίας, που συμβάλλουν και δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους σε κάθε αγώνα για τα συμφέροντα των εργαζομένων, χωρίς να κοιτάνε ποιες δυνάμεις και ποιες πλειοψηφίες είναι στο ένα ή στο άλλο σωματείο, όπως γίνεται στον αγώνα των εργαζομένων στη Λάρκο. Με την καθοριστική συμβολή αυτών των δυνάμεων, το συνέδριο του Εργατικού Ακέντρου Αθήνας έγινε μια διαδικασία ουσιαστικής ζωντανής συζήτησης και αντιπαράθεσης για τον προσανατολισμό και τα χαρακτηριστικά του κινήματος που έχει ανάγκη σήμερα η εργατική τάξη, μέσα από το οποίο συνέδριο εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία οι προτάσεις της ΔΑΣ. Αυτές οι δυνάμεις που μπαίνουν μπροστά και εδώ για συμβάσεις συλλογικές για αυξήσεις στους μισθούς. Τα ταξικά σωματεία σήκωσαν στους χώρους το ασφαλιστικό, μπήκαν μπροστά στα οξυμένα προβλήματα όπως του ΟΑΣ, των απολύσεων και αλλού. Γι' αυτό πρέπει το επόμενο διάστημα ακόμα πιο μαχητικά να οργανωθεί πάλι για την ικανοποίηση των αναγκών μας, γιατί μπορούμε και πρέπει να ζήσουμε καλύτερα. Ούτε στη Δευτέρα παρουσία δεν θα ζούμε καλύτερα αν συνταχτούμε με τις απαιτήσεις της εργοδοσίας και των κομμάτων της, με τη λογική ότι από την ανάπτυξη θα ωφεληθούμε όλοι. Αυτή η ανάπτυξη είναι που μπαίνει εμπόδιο στη ζωή μας, που μας φέρνει πιο κοντά στις αντιθέσεις των υπεριαλιστών, που συμβάλλει στη μετατροπή της χώρας μας σε νατοϊκό ορμητήριο για να εξασφαλιστεί η περίφημη αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης, η συμμετοχή της στα διάφορα ενεργειακά σχέδια. Και από αυτό το βήμα τονίζουμε με βάση και τις πολλές εξελίξεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Να ακυρωθεί στην πράξη η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις στην Ελλάδα. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές στο εξωτερικό.
καμία εμπλοκή της χώρας μας στους εμπειραλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μπροστάρι το πάμε και τα σωματεία μας θα δώσουμε την αμβόρτιση που τους αρμόζει, ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Όλοι στον αγώνα, όλοι στην πάλη, μαζί, ενωμένοι, δυνατοί να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Συνδικάτα 100, όχι των εκπαθών. Να δω τα χέρια, θα την ασφαλίσει. Δεν είναι για μπαζαριά και για διαλύση. Συνδικάτα 100, όχι των. Κάτω! Τα χέρια!